Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Να σας καλωσορίσω στην πρώτη από τις απογευματινές ομιλίες και παραστάσεις, θέλουμε να πούμε, διότι παρουσιάζουμε τις διάφορες ομιλίες με ένα τελείως ξεχωριστό τρόπο, κυρίως δύο από τις οχτώ ομιλίες, οι οποίες εντάσσονται σε επιστημονικές παρουσιάσεις, έχουν ως κύριο εργαλείο τη μουσική. Αυτές θα τις ακούσετε αύριο και μεθαύριο. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο συνδιοργανώνουμε με το Βρετανικό Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω το Βρετανικό Συμβούλιο, γιατί πάντα μας δίνει την ευκαιρία να καλούμε και ανθρώπους οι οποίοι μας δίνουν καινούργια εργαλεία μάθησης και τρόπου παρουσίασης της επιστήμης. Και βεβαίως να ευχαριστήσω τους αποψινούς ομιλητές, οι οποίοι πάντα με πολύ προθυμία αποδέχονται τις προσκλήσεις μας. Και μάλιστα πολλούς από αυτούς, ειδικά τον κύριο Τάσιο, τους έχουμε κατά καιρούς εκμεταλλευτεί. Ελπίζω όμως να μην τον ταλαιπωρούμε. Λοιπόν, εγώ δεν θα κάνω καμία παρουσίαση. Το ρόλο αυτό αφήνω στον αγαπητό φίλο δημοσιογράφο Γιάννη Ριζόπουλο. Θα κάνει μια πολύ σύντομη παρουσίαση. Άλλωστε οι ομιλητές είναι τόσο γνωστοί και δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μετά από τις τρεις παρουσιάσεις θα γίνει μια συζήτηση, όπως συνηθίζουμε με το κοινό. Είσαστε κι εσείς ελεύθεροι να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Και πάλι ευχαριστώ. Γιάννη, το λόγο. Καλησπέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Τώρα, εγώ έχω τον άχαρο ρόλο του συντονιστή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα παρουσιάζω τους ομιλητές και μετά θα είμαι ο ελεκτής, ο διαιτητής, αν θέλετε, στη συζήτηση που θα επακολουθήσει. Τώρα, όταν έχεις ένα θέμα που λέει ζωή σαν επιστήμη, είναι τόσο πλούσιο, τόσο γεμάτο, τόσο χαρισματικό από μόνο του, που από μένα τα λόγια περιτεύουν. Τι να πεις γι' αυτό? Και έχεις και τρεις τόσο καλούς και τόσο άξιους, αν θέλετε, ομιλητές. Τον κύριο Τάσιο, τον κύριο Δοξιάδη και τον κύριο Μπαλτά, τους λέμε τη σειρά που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Τώρα, για τον κύριο Τάσιο, τι να πω, να ξεκινήσουμε δηλαδή από αυτόν. Η τεχνολογία στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πολύ ειδικά με αυτό το θέμα. Είναι ένας έφηβος, όπως θα τον δείτε, ετών 81, κύριε Τάσιο. Οι δύο. Καλύτερα να μην το λέμε. Βάλε. Να βάλω. Να βάλω. Εντάξει. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, πάντως είναι ένας έφηβος με ένα μυαλό νεότερο και από το δικό μου, θα έλεγα. Έτσι. Που και σπήρε το δίπλωμα του πολιτικού μηχανικού, όπως λέει εδώ πέρα στα χαρτιά, τουλάχιστον το 1953, δηλαδή ένα χρόνο μετά που γεννήθηκα εγώ. Έτσι. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία, διδάκτορ το 1958 κλπ. Κλπ. Παρακαλώ. Να κερδίσουμε χρόνο, να μην λέμε τίποτα άλλο. Αφήνω λοιπόν τον έφηβο να μιλήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Εγώ απόψε, κυρίες και κύριοι, τι έχουμε? Αυτό είναι αναγκαίο? Ποιο λέει, το φως? Το φως αυτό απέναντι, το ανακριτικό. Είναι μόνο το... Ο λογότυπος. Όχι, όχι, καλέ. Δεν έχω προβολές. Έχω αυτό το καλό νέο απόψε. Δεν υπάρχουν προβολές. Αλλά υπάρχει αυτό το εργαλείο, το οποίο προβάλλει τούτο το πράγμα. Αν δεν είναι αναγκαίο για την κατανόηση των θεμάτων που θα προβάλλουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα κέρδος. Εγώ απόψε, κυρίες και κύριοι, ήρθα για να ακούσω τον Μπαλτά και τον Δοξιάδη. Πού θα βρεις τέτοια ευκαιρία να σμαντρώσεις? Η αλήθεια είναι ότι ο Δοξιάδης είναι λίγο πιο πολυάσχολος, ο Μπαλτάς είναι λίγο πιο ιερωμένος, αφιερωμένος. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η ευκαιρία. Επί τη ευκαιρία όμως, μου είπα, και δεν λες και εσύ δύο λόγια για το πώς η αρχαία ελληνική τεχνολογία βοηθούσε την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων, μήπως τα ακούσουν και σύγχρονοι Έλληνες και που είναι αρέσει η τεχνολογία, καλό πράγμα είναι. Και όπως έγραφα και προσφάτως στην επιφυλίδα μου, μπας και αμυνθούμε κατά του υφέρποντος λογιοτατισμού, αυτός και αν έρπει, υφέρπει και μας αυτώνει επί παραπάνω από 100 χρόνια, αλλά και του εφυπεύοντος οικονομισμού. Καινούριο κόλπο αυτό. Έχουμε κι άλλων εχθρών συστηματοποιημένων εναντί αυτών των δύο εχθρών, οι οποίοι εχθρών, τέλος πάντων, τυποποιημένων στάσεων απέναντι στη ζωή ή ακόμα και ως επαγγελματικός προσανατολισμός για τους νέους μας, στραβός βεβαίως, γιατί
παρά είναι εξειδικευμένος, παρά είναι μονόχνοτος και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Λέω, μήπως πρέπει να μιλήσουμε και για την σημασία της τεχνολογίας. Και επειδή μας πέρασε η ιδέα, άκου να δεις, ότι είμαστε και απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, δεν λέω τίποτα άλλο για αυτή την ανακρίβεια. Μιλωνού τον άντρα της με τους προβατευτάδες, κατάλαβες. Αλλά παρόλα αυτά, από μέσα μας, όσο να είναι, λειτουργεί αυτό το πράγμα, λειτουργεί. Και στο καταγραφείς, γιατί όχι, αν το νιώθεις και είσαι και συνεπής με την πίστη ή με την συνέστηση του πράγματος, όχι να το λες ως πορδίν, έτσι να ακούγεται, αλλά να έχεις μια συνέπεια εν σχέση με αυτό το οποίο εδώ γίνεται σύγκρουση ποτηρίων. Εντάξει, είναι καλά. Θα πάω πιο εκεί. Όχι, ωραία, τα απεμάκρυνα. Okay. Τα απεμάκρυνα, ώστε η... να μπορεί κανείς, λέγω, να είναι συνεπής με αυτά που πιστεύει. Ωραία. Των αρχαίων Ελλήνων, λοιπόν, η καθημερινή ζωή και όχι μόνο των νέων. Μήπως και αυτό κάπου είναι χρήσιμο. Έχω λοιπόν ένα σκονάκι εδώ, δεν έχω προβολές, πράγμα το οποίο θα ήταν χρήσιμο για εκείνους εξημών με ύψιλον που δεν έχουν ξανακούσει για την αρχαία ελληνική τεχνολογία και ενδέχεται να υπάρχουν κάμποσοι φίλοι, οπότε σε αυτούς θα είχε νόημα να υπάρχουν συγχρόνως και οι προβολές, όπου να φαίνεται ότι αυτά τα τεχνουργήματα ή τα τεχνήματα της αρχαίας Ελλάδας ή των Ελληνίδων πόλεων ήταν μια πραγματικότητα και δεν τα βγάλαμε από την κοιλιά μας, και απαραιτούμε όμως από αυτήν την πιστικότητα, γιατί όλα τα υπόλοιπα από μόνα τους παρουσιάζουν το δικό τους ενδιαφέρον, και απλώς θα πάρω όρκον στην αρχή ή στο τέλος, την παίρνω από τώρα, ότι αυτά που σας λέω πράγματι συνιστούν την αρχαία ελληνική τεχνολογία, στεριώνουν στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στα ευρήματα τα αρχαιολογικά. Είναι πλημμυρισμένη η διεθνής βιβλιογραφία πλέον με όλα τούτα και εν πάση περιπτώσει έχει τελειώσει και το χαλαμπούρι, γιατί ξέρετε οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν σπουδαία τεχνολογία. Οι Ρωμαίοι όμως τώρα έχει αναστραφεί τελείως το πράγμα. Ξέρουμε ότι οι Ρωμαίοι απλώς συνέχισαν και μεγέθυνον, δεν είχαν τις καινοτομικές φοβερές επαναστατικές τάσεις των αρχαίων Ελλήνων για την τεχνολογία, και πάντως δεν είχαν αυτό το πάθος για την αρχαία τεχνολογία που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, το οποίο άλλωστε έχει αρχίσει από πάρα πολύ νωρίς μέσα από τη μυθολογία τους. Ώστε, τι θέλω να πω, θα πιάσω μία-μία τις όσες θυμήθηκα, τις ανάγκες του καθημερινού βίου, τον καθημερινό βίο, και αυτό, την τροφή, την ίδρυυση, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την ασφάλεια, την γεωργία, την πολιτική, τι είναι αυτό, τις γνωσιακές ανάγκες που δεν θέλω να λέω την επιστήμη, γιατί ο καθένας μας μπορεί να μην είναι επιστήμον, αλλά έχει γνωσιακές ανάγκες, έτσι κι αλλιώς δεν στείνεις την ύπαρξή σου χωρίς αυτές. Την τέχνη, την υγεία, τον αθλητισμό, μέσα κι αυτός, τις λατρευτικές ανάγκες που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, ακόμα και εκείνους οι οποίοι είναι τίμοι αγνωστικιστές, διατρέχουν τον κίνδυνο από μια τάση ιδιότυπη να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου κάτι θα θέλουν να λατρέψουν, το οποίο να είναι επέκεινα, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μας απασχολεί απόψε. Λέω λοιπόν το σύνολο αυτών των αναγκών του ανθρώπου, να δούμε υπηρετήθηκε και με ποιον τρόπο από τους αρχαίους Έλληνες, από την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Λέγω δε ότι εκ του γεγονότος ότι θα είναι έτσι συνοπτική. Όχι, αυτό το κλέβω. Ναι, για να βάλω το. Ναι, επειδή θα είναι συνοπτική, αναγκαστικά συνοπτική η παρουσίαση, αφού έχω να ταΐσω 10-15 τέτοιες πλευρές του ανθρώπινου βίου, των ανθρώπινων αναγκών, και πώς βοηθιέται από την αρχαία ελληνική τεχνολογία, μοιραίως δεν μπορεί να εξαντλήσω τις περιγραφές της αντίστοιχης τεχνολογίας, θα με συγχωρήσετε εκ προημίου. Εάν στη συζήτηση που ακούω με χαρά ότι θα υπάρξει, εάν αντέχετε, γεννηθεί θέμα περισσότερων λεπτομεριών, θα το κάνουμε. Τώρα, μία από τις ανάγκες θα μπορούσε να θεωρηθεί, believe it or not που λέμε και στην Καλαμπάκα, ότι είναι και η υποστασιακή ανάγκη για τον μύθο. Ιδίως σε παλαιότερες εποχές,
όπου δεν μπορείς το κοσμικό ψύχος της απομόνωσης, της μόνωσης μέσα σε ένα εχθρικό, μια εχθρική φύση, το λέει και ο Αριστοτέλης με πολύ σαφήνεια, και άσως να λένε τους deep ecologists που λένε ότι η φύση είναι ιερή, γίνεται ιερή μόνον από το μοναδικό αξιογόνο όν που ξέρουμε και που είναι ο άνθρωπος. Αν του δώσω εγώ την ιερότητα, τότε είναι ιερή, διότι αλλιώτικα χαθήκαμε. Λέω λοιπόν, η φύση είναι καταρχήν εχθρική προτού την κάνω φιλική, και τότε μέσα σε αυτό το ψύχος, το δυσπρόβλεπτον από τον κεραυνό μέχρι την πλημμύρα και το σεισμό, ο άνθρωπος νιώθει και την πείνα του, νιώθει την ανάγκη να κατανοήσει. Τι να κατανοήσει, αφού ακόμα η γνώση δεν είναι επαρκής για να κατανοήσει, και επειδή είναι μια τεράστια ψυχική ανάγκη για να μπορέσει να σταθεί και για να επιβιώσει ψυχολογικώς, θα στήσει ένα μύθο, έστω και αν δεν έχει συνέστηση ότι την έχει στήσει. Έτσι λοιπόν, η ανάγκη για μύθο στους αρχαίους Έλληνες οδήγησε πάνω χάρη στην αντίληψη όχι μόνο των θεών τους, αλλά και ότι οι θεοί στον Όλυμπο είχαν αυτόματα. Ήταν τέτοια η πετριά που είχαν με την τεχνολογία οι Έλληνες, ώστε ο Όλυμπος είναι γεμάτος αυτόματα. Θα έρθει η εποχή, την ελληνιστική περίοδο, που και οι άνθρωποι θα στήσουν αυτόματα. Αλλά ως τότε ήταν εκεί. Οι Φαίακες, να φανταστείτε, αργότερα δεν είχαν απλώς ένα πλοίο αυτόματο, αλλά ένα πλοίο το οποίο, λέει ο Όμηρος, θα δείσει ότι καταλάβαινε από το μυαλό του επιβάτη που θέλει να πει και τον πήγαινε. Δηλαδή τερατώδη πράγματα μεταρομποτικής φαντασίας, στα οποία οι Έλληνες είχαν στήσει μέσα στο μύθο, για να σας υποδείξω πόσην κλίσιν, για λόγους που είναι κοινολογικός και ανθρωπολογικός, σπουδαίοι να τους βρούμε που οφείλονταν. Τους έχουμε βρει από τους μικυναϊκούς χώρους, είχα κάνει στο Πανεπιστήμιο με τον Καβρόγλου μια σε αυτό το σημείο, από τους μικυναϊκούς χρόνους και ύστερα, αλλά από το πριν, με τι στοιχεία να το στήσεις, πώς αιτιολογείται. Ένα είναι βέβαιο, μια μυθική τεχνολογία υπηρετούσε τις ανάγκες για μύθο. Επιτρέψτε μου να το εισαγάγω ως μια πρώτη συμβολή στον καθημερινό βίο. Φυσικά, ας πάμε στα πιο πρακτικά. Καθημερινός βίος εδώ, βλέπετε ότι βλέπω χωρίς γυαλιά. Αυτά που λέγατε δεν επιτρέπεται να σας εκπλείτε, που να πείτε είναι φυσικό και συνεπές προς αυτό το επικίνδυνο που βγάλατε. Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα, το έχω βάλει και σε μια ταινία που δεν γυρίστηκε ακόμα, εικονοκινητική, το ξυπνητήρι του Πλάτωνα. Έλα ρε ο Πλάτων, όχι ο αυτογνωστός, ένας ψευδοπλάτων. Ένα ξυπνητήρι, το οποίο όχι πως ήταν καθημερινό σε όλα τα σπίτια, για όνομα του Θεού. Απλώς θέλω να πω ότι είναι και αυτό η καθυπερβολή, η τεχνολογική μανία των ανθρώπων. Είχαν φανταστεί και ξυπνητήρια κοντά στα άλλα, το οποίο είναι υδραυλική φύσεως. Σταγόνα-σταγόνα φεύγει το νερό και κάποια στιγμή, βαθμονομημένο από τα πριν, οδηγεί σε μια πτώση ενός βάρους, μπαμ, μπαμ, και πετάγεσαι. Ώστε ξυπνητήρι, μάλιστα, ναι. Μα καλά, γιατί να πάμε στο ξυπνητήρι. Τα ορολόγια. Είχαν, λέει, τα ηλιακά ορολόγια. Πας για Σεπτέμβριο. Ποια ηλιακά. Εμείς μιλάμε για μέτρηση του χρόνου, όχι για υπενθύμηση ποια είναι η συμβατική ώρα να πάμε να κοιμηθούμε. Αυτό ήταν το ηλιακό ορολόγιο. Αλλά όταν, όπως λέει και μια εισαγωγή σε ένα αραβικό χειρόγραφο, καλή του ώρα, περάσαν οι Άραβες και όλη την αρχαιοελληνική τεχνολογία τη μετέφρασαν και τη μετέφεραν μέχρι και. Συγγνώμη. Και από εκεί σώθηκε έτσι κι αλλιώς. Όχι, όχι μόνο από εκεί. Ένα σχετικό μέρος. Όπου εκεί λέει ότι ο Αλλάχ κατάλαβε ότι οι άνθρωποι δεν είχαν κατάλληλο τρόπο να μετρούν τον χρόνο, φώναξε τον Αρχιμήδη και έφτιασε το Ιδρύον Οροσκοπίων. Έχετε λοιπόν ένα ρολόι, το υδραυλικό ρολόι του Αρχιμήδους, το οποίο είναι πραγματικά μια σπουδαία συμβολή, και μην πάμε μακριά, εδώ οι αέριδες κατά την κρατούσα σημερινή αντίληψη, πώς το λέμε οι αέριδες, το ρολόι του Κυρίστου, δεν ήταν παρά μια δημοτική επίσημη μέτρηση χρόνου, η οποία γινόταν με μια σειρά, όχι τα ηλιακά ρολόγια που υπάρχουν γύρω γύρω, αν τα έχετε δει, αν έχετε σταθεί και να πείτε τι είναι αυτό το πράγμα που εξέχει εκεί, αλλά στο εσωτερικό που δυστυχώς είναι συλλημένο, ήταν εγκατεστημένο πάρα πολύ μεγάλο σπουδαίο ηλιακό ρολόγιο. Να πάμε στην τροφή.
επιλεκτικός. Ήδη από τους μικυναϊκούς χρόνους ήταν, φαίνεται για τις ικανότητες παραγωγικές της Γεωργίας εκείνη την εποχή, ότι είχαμε υπερπληθυσμού σε ορισμένες περιοχές. Οι παραγωγικές εκτάσεις στην Ελλάδα είναι λίγες. Είναι λίγες. Βέβαια, εμείς τις κάναμε παραγωγικότερες χάρη στο γεγονός ότι τις διπλασιάζαμε ενίοτε στις περιγραφές τις οποίες δίναμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και παίρναμε μεγαλύτερες σατερά. Δεν κρατάει πολύ αυτό το παραμύθι. Ιδίως εκείνη την εποχή, οι Μυκηναίοι, αυτό που ονομάζουμε Μυκηναίοι και ήταν τα ελληνικά φύλλα κυρίως στην Νότιο Ελλάδα, λέγω, είχαν ένα πάθος με τα έγκυο βολτιωτικά έργα. Τα έγκυο βολτιωτικά έργα των Μυκηναίων επευλήθησαν διότι ήταν η πρώτη διάθεση να καλύψει μια σπουδαία κοινωνική ανάγκη που ήταν η επάρκεια των γεωργικών προϊόντων. Δοθένως ότι εκείνες οι εκτάσεις οι οποίες ήταν έφορες πλημμυρίζονταν κιόλας. Δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσε να σταθεί εάν δεν μάθαιναν και η ανάγκη, όπως μας δίδαξε ο Προμηθεύς, αργότερο ο Μουσχίων και πολύ αργότερο ο Μάρξ, είναι η μάνα της τεχνολογίας. Επομένως, η ανάγκη του να μην πλημμυρίζουν τους οδήγησε σε αυτά τα απίστευτα αποστραγγιστικά έργα και της εκτροπής των ποταμών. Παρακάλεσε τον κύριο Μαράνα, τον καινούριο διευθυντή της Αρχαιολογικής Σχολής Γερμανικής, να μας κάνει μια διάλεξη. Είπε θα την κάνει όχι φέτος, το 12, αλλά τον άλλο χρόνο. Εντάξει, του υπεσχέθηκε ότι θα είμαι εν ζωή. Περί της εκτροπής του χυμάρου της Τίρινθος, χάρη στην οποία εκτροπή σώθηκε η Τίρινθος, διότι ήδη τη μισή Ακρόπολη την είχε φάει αυτός ο χυμάρος. Έκαναν την Ακρόπολη, όχι απλώς τις εκτάσεις. Αφήνω πια την αποστράγγιση, τη μεγάλη αποστράγγιση της Κοπαϊδας, για την οποία έχουμε τα περισσότερα στοιχεία, διότι σώζεται ουσιαστικός και πολλά αναχώματα μαζί με την πέτρινη επένδυσή τους και μερικές καλλιεργημένες καταβόθρες σώζονται. Ώστε να αμέσως για το θέμα τροφή, μια ανάπτυξη τεχνολογική ιδιαιτέρως προχωρημένη. Λέει κατοικία, δεν θα πεις. Δεν μπορώ να πω ότι στην αρχαία Ελλάδα αναπτύχθηκε μια οικοδομολογική τεχνολογία τέτοια που να καλύπτει τον τομέα της κατοικίας σε λαϊκό κοινωνικό επίπεδο. Αναπτύχθηκαν περισσότερο οι ναοί, ή αν θέλετε και οι τάφοι. Δηλαδή, είμαστε ακόμα στους Μυκηναίους, έχετε τον απίστευτο θόλο, τον ψευδοθόλο όπως λένε διάφοροι, και εγώ βγάζω φλίκτενες όταν ακούω εκείνο το ψευδό. Είναι ένας θόλος. Το αν έχει κλίδα έτσι ή λειτουργεί με οριζόντιους δακτυλίους κλπ. Είναι μια υπόθεση που να αφήσουμε σε εμάς. Είναι ένας θόλος, ένα άνοιγμα το οποίο για να το ξαναποκτήσει η ανθρωπότητα χρειάστηκε άλλα 1500 χρόνια μετά τους Μυκηναίους. Λοιπόν, εκείνες οι αναπτύξεις υπηρετούσαν όχι τον καθημερινό βίο, αλλά έστω τον καθημερινό θάνατο. Υδρεύσεις. Είχε φτάσει ο Παυσανίας να λέει, πέρασα λέει από εκεί, κάπου εδώ στη στερεά Ελλάδα. Κανένας δεν είναι τέλειος, δεν έχω τίποτα εναντίον της στερεάς Ελλάδας, φαίνεται δεν ήταν εκεί πολύ προχωρημένη και παλιά. Μου είπανε λέει να πάω στην τάδε πόλη, αλλά τι να πας λέει, αν μπορεί κανείς να ονομάσει πόλη που δεν έχει κεντρικό υδρευτικό σύστημα. Δεν είχε, δεν πάω λέει. Και πράγματι αυτή επειδή είχε εγκαταληφθεί, είχε χαλάσει, όχι πως δεν είχε. Δεν εννοεί το πόλης. Δεν εννοεί το πόλης. Χωρίς να έχει ένα κεντρικό υδραυλικό σύστημα, μερικές φορές μάλιστα, με ένα υδραυλικό το οποίο. Σε ποιον έλεγα τώρα, τα μέγαρα που είναι δίπλα μας και που, εν πάση περιπτώσει, έχουν και την κλασικότερη, το κλασικότερο παράδειγμα υδραυλικού του λεγόμενου Θεαγένους, δεν είναι του Θεαγένους, αλλά η μανία ήταν να λέμε μεγάλο έργο είναι, δεν μπορεί, Τύρανος θα το φτιάσε. Τρίχες. Δεν είναι έτσι. Όπως ούτε ο Πισίστρατος κατά ανάγκη να έκανε το Πισιστράτιον στην Αθήνα. Κλείνει η παρένθεση. Λέω λοιπόν, η κρίνη του Θεαγένους και όλο το υδραγωγείο που έχει πίσω της είναι ένα κλασικό έργο του 5ου-6ου αιώνα, τεράστια σημασία, το οποίο ουσιαστικώς αντεγράφει από όλες τις ελληνικές πόλεις. Το υδραγωγείο των Αθηνών είχε 7,5 χιλιόμετρα μήκος σωληνώσεων και υπογείων αγωγών, γιατί όλα αυτά έπρεπε να είναι υπόγεια για πολλούς λόγους. Δεν μπαίνω, βλέπετε, σε λεπτομέρειες για τα συστήματα, αλλά με τρώει όμως και η πλάτη μου πώς να μην μπεις, πώς να μην μπενέψεις πάνω χάρη την Πέργαμο, όπου λέει τι είπατε στην Αθήνα είχατε 7,5 χιλιόμετρα μήκους υδραγωγείου. Τρίχες, τέλος πάντων, το αντίστοιχο αρχαιοελληνικών για τις τρίχες, πώς θα το λέγανε. Εμείς έχουμε 40 χιλιόμετρα απόσταση. Τα κτίνη,
40 χιλιόμετρα απόσταση τριπλού αγωγού, ο οποίος είχε το θράσος να έχει και σύμφωνα με 15 ατμόσφαιρες πίεση. Να περνάει από μια κοιλάδα, φυσικά άμα έρχεσαι από 40 χιλιόμετρα και δεν ανέβεις και στην Ακρόπολη, θα περάσεις από, θα αναγκαστικά θα κάνεις σύμφωνα. Και πώς ήταν εκείνο το έργο, σήμερα τα ξέρουμε αυτά. Δεν σε παίρνει, πες, ωραία τάση, με την κλεψίδρα, η κλεψίδρα, και η κλεψίδρα ακόμα, μην κοιτάς που εδώ δεν έχει μια πραγματική, κύριε Ριζόπουλε, κλεψίδρα να φαίνεται και κοιτάνε το ρολόι με αγωνία αν κάθε τόσο, αλλά, όχι, τι λέτε, έχουμε ένα πρόσωπο. Η κλεψίδρα είναι ένα εργαλείο τεχνικό, εντάξει, είναι στοιχειώδες, ναι, αλλά δεν πάβει να είναι ένα τέχνημα το οποίο προσφέρει στην καθημερινή ζωή. Μεταφορές, θα κοιτάξουμε τώρα πιο διαγώνιες. Γέφυρες, έλα, λέει, οι αρχαίρινες δεν είχαν γέφυρες. Το κεφάλι σου δεν έχει γέφυρες. Βεβαίως είχαν. Οι σπουδαιότερες γέφυρες που έχουν σωθεί είναι από τη Μυκηναϊκή εποχή. Μα έχουν λέει πολύ μικρά ανοίγματα. Άλλο θέμα αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, ό,τι ήταν ξύλινο δεν υπάρχει και ορθώς δεν υπάρχει. Γι' αυτό και ήταν ξύλινο, για να μην υπάρχει. Να μπορούν να το καίνε ή να το αποσύρουν. Ώστε ό,τι ήταν λίθινο, μοιραίος θα ήταν μικρού ανοίγματος, όπως είναι, ξέρω εγώ. Και αυτό το γεφυράκι που σου είχα ορκιστεί εκεί, διότι ο όρκος αυτός των ερωτευμένων μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε γέφυρα, όπως ξέρετε. Αλλά αυτοί που είναι στη λίμνη του Κουμουνδούρου, που περνούσαν για να πάνε στο ιερό της Ελευσίνος, για το οποίο έχουμε, είναι εκεί, τη βλέπεις κιόλας. Αλλά το άνοιγμα είναι μόνο 1,5 μέτρο και ξανά 1,5 μέτρο, τα μεσόβαθρα είναι τέτοια. Δεν πάβει. Έχουμε μάλιστα και τις επιγραφές πώς θα γίνει, ποιος ήταν ο εργολάβος, πόσα λεφτά πήρε και με ποιες τεχνικές προγραφές θα κατασκευαζόταν και από πού θα πάρει το υλικό. Όλα αυτά όμως είναι. Και να φτάσουμε στους ελληνιστικούς χρόνους, όπου έχετε, αν θέλετε, στο όριο μεταξύ ελληνιστικών χρόνων και ρωμαϊκών, έχετε την τοξωτή γέφυρα ή στην Ρόδο, η οποία σώζεται ακόμα, που είναι κινδυνική. Στις μεταφορές κανονικά πρέπει να μιλήσω και για την ναυπηγική. Αυτή η φοβερή, η Μυκηναίοι, όταν έχουν να λύσουν το πρόβλημά τους, και δηλαδή δεν μπορούν να το λύσουν με τη γεωργία, δεν μπορούν να το λύσουν με πολέμους, διότι δεν είχαν ποιο να πολεμήσουν, από πού να τα κλέψουν. Το ρίξανε, λέει, στο εμπόριο. Ναι, αλλά εμπόριο χωρίς πλοία δεν γίνεται, πλοία χωρίς ναυπηγική δεν γίνεται, και άκου τα κτίνη, ήδη από τον 13ο αιώνα π.Χ. ήρθαν την Πεντικόντορον. Έρω, λέει. Πού το ξέρετε εσείς? Σας παίρνω όρκο, το ξέρουμε. Δεν έχουμε βέβαια τα ακριβή σχέδια. Έχουμε όμως ένα πολύ ωραίο γραφίτο Πεντικοντόρου, το οποίο βρήκαν η Σουηδική σχολή ή στην Ασίνη, στη Λακεδαιμονία. Η Λακεδαιμονία, επί την ευκαιρία, η Λακεδαίμον, να σας πω πως είναι ενδοξότερη και σπουδαιότερη από ό,τι ο αθηναϊκός συμπεριαλισμός επέτρεπε να ακουστεί. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα άλλων διαλέξεων. Λοιπόν, ναυπηγική. Μετά, επικοινωνίες. Τι να πούμε, ο τηλέγραφος του ενίου, του τακτικού. 3ο-4ο αιώνα π.Χ. Όχι φρικτορίες και ανάψαμε το φως και λέει, α, είδες φως, λέει. Τι φως ήταν, λέει, το κούνησε 3 φορές, άρα οι εχθροί έρχονται. Όχι τέτοια. Μήνυμα συγκεκριμένο από έναν κατάλογο 20 μηνυμάτων που αφορούσαν την παραγωγή του σταριού μέχρι το ότι έρχονται και οι εχθροί, όλα μέσα. 20 μηνύματα. 20 μηνύματα χαραγμένα σε ένα μεγάλο, πώς το λένε, παλούκι, και το παλούκι αυτό ήταν σε ένα πλωτήρα από κάτω, όλα αυτά υπερμεγέθη, ο πλωτήρας μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι, και αυτά όλα σε οποιαδήποτε απόσταση υπήρχε ορατότης της φλόγας που είχαν τη δυνατότητα να σηκώσουν. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα που η σύγχρονη επιστήμη βρίσκει τις αποστάσεις αυτές. Λέγω, μπορούσε με την αφή αυτή ο άλλος να ανοίξει τον κουρνό ώστε να αρχίσει να κατεβαίνει ο πλωτήρας, και με τη δεύτερη αφή να τον κλείσει τον κουρνό. Και τότε το μήνυμα το οποίο βρισκόταν πάνω στη χαραγή ήταν το μήνυμα που ήθελαν να μεταφέρουν. Τόσο απλό, βεβαίως. Επικοινωνίες ραδιοφωνικές σχεδόν. Μα θα μιλάμε για τόσο απλοϊκά πράγματα, απλοϊκό είναι το μυαλό μας. Ήρθε ο κύριος Δοξιάδης και πρέπει να φυλαγόμαστε, ναι, πρέπει να φυλαγόμαστε πώς μιλάμε κιόλας για ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, μίλησα λοιπόν λίγο για τις επικοινωνίες
και δεν θέλω να μείνω κι άλλο, διότι έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι θα πρέπει να πετάω πετριάς από τη μεριά της τεχνολογίας προς την κατεύθυνση των αναγκών, μία-μία, χωρίς κατά βάθος να πηγαίνω να περιγράφω την αντίστοιχη τεχνολογία, να σας πείθω για την ύπαρξή της. Να περάσω γρήγορα, ξέρω εγώ, στο θέμα ασφάλεια. Η ασφάλεια θα πάει και η στρατιωτική τεχνολογία. Είτε άμυνας, Αρχιμίδης, Σιρακούσες, έρχεται ο Μάρκλος, θα τα φάω μενούλα, αλλά έφαγε τον πισινό του επί 6 μήνες που ήταν με τα σαμπούκες που τη συνέδεια και τα λοιπά, και να υπήργει επάνω για να μπορέσει να καβαλήσει τα θαλάσσια τείχη των Σιρακουσών και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, γιατί τον απλούστατε, έρχεται μια αρχιμήριος τεχνολογία από πίσω να βγαίνει, όπως λέει ο κατά τα άλλα αντιτεχνικός Πλούταρχος, αλλά με πολύ θαυμασμό λέει ως αποστόματος γεράνο εξέφνιες εφήναντο, οι μπούμες δηλαδή βγαίνανε και πετάγαν την αρπάκι και τις πιάναν τις σαμπούκες και τις έσιαν έτσι μπαμ, 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 μπαμ. Και δεν γινόταν τίποτα και λέει ο Μάρκελος, μα είναι ντροπή, είναι δυνατόν αυτός ως άλλος 100 χιρ να τα βάζει μαζί μας και να μας εμπέζει. Το πήρε το μήνυμα ο Ρωμαίος, ότι τον ενέπαιζεν. Είχε κάνει απλώς μια σύγχυση, φανταζόταν ότι επάπειρον πλέον τα μούσκουλα του Μπεχλιβάνη θα ήταν εκείνα που θα έδιναν την νίκη και όχι το μυαλό των ανθρώπων. Αυτά για την άμυνα. Αν θέλετε για την επίθεση, θα σας έλεγα ο επίμαχος ο Αθηναίος με την Ελέπολη 40 μέτρα ύψος, με την οποία ο Δημήτριος ο Πολιορκητής απεπειράθη να πιάσει την Ρόδον με πολλές μηχανές σπουδαίες τέτοιες. Ξέρετε, θα πει ένα άρμα τελείως αρματωμένο μπροστά, με σιδερένια προστασία, με άνοιγμα και εν συνεχεία με τα πολυβόλα. Η λέξη πολυβόλων είναι ήδη από την εποχή εκείνη, με τους καταπέλτες οι οποίοι είχαν αλλεπάλληλες βολές, και να κλείνουν οι πόρτες μέσα σε αυτήν την Ελέπολη. Γεωργία. Είπαμε λίγα πράγματα γεωβολτιστικά. Όχι, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρω εγώ, για την Αντλία. Και να πάμε στην απλούστερη Αντλία, που λέμε Αντλία του Αρχιμίδους. Πιθανότατα δεν ήταν Αντλία του Αρχιμίδους, αλλά ήταν μια σπουδαία επιχωριάζουσα τεχνολογία στην Ανατολή. Αλλά χάρη στη δυνατότητα που έδινε η Αρχιμίδια Σπύρα να μπορέσει ευχερός να χαραχθεί πάνω σε μια ανεπτυγμένη επιφάνεια και συνεχεία να γίνει πάνω σε ένα κύλινδρο ενός κορμού, να έχει πάρει αυτό το όνομα. Αλλά δεν πειράζει, πάμε στην Αντλία του Φίλωνος του Βυζαντινού, που ήταν της ίδιας εποχής, ναι καλά το λέω, στην Αλεξάνδρεια πάντοτε, αλλά ο άνθρωπος ήταν από το Βυζάντιο. Και να δείξουμε το Πολυκάδιο, να δείξουμε μια σειρά από εφάνταστες Αντλίες που πράγματι χρησιμοποιούνταν, μερικές από αυτές μάλιστα είναι απίστευτο, ήσαν ακόμα και υδροκίνητες. Δηλαδή, καθώς το Πολυκάδιον, αντί να τη στρέφεις με ένα μεγάλο τροχό και να έχεις ένα δούλο απάνω που το περιστρέφει, τον έκανες αυτόν τον τροχό να κινείται με την ορμή του νερού, που εκινείτο στους κάτω κάδους που πήγαιναν από το Πολυκάδιον, με ένα φτάνει να μπορούσε να στήσει ένα σταθερό άξονα κάτω. Εδώ είναι που θα έπρεπε να έχω μια προβολή για να σας πείσω. Γεωργία. Πολιτική. Ζόρικα τα πράγματα. Η πολιτική, και μάλιστα για να είπαμε ότι από εδώ και πέρα δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, από εδώ και πέρα πρέπει να δείχνουμε τι ευκαιρίες για νέο όραμα έχουμε. Και το νέο όραμα είναι η δημοκρατία. Δηλαδή η δημοκρατία, η ενεργός, η συμμετοχική του πολίτη, και όχι να κάνει την παρθένα. Εγώ δεν ήξερα και οι πολιτικάντες με κοροϊδέψαν, ότι είμαστε 7 εκατομμύρια παρθένες, για τη δική μου πολιτική αντίληψη. Κλείνει παρένθεση, σβήστε αν θέλετε όσες λέξεις, αλλά εγώ το είπα. Επομένως, θέλω τη δημοκρατία. Πώς να τη στήσει αυτό το εφεύρημα και του Σόλωνος. Θα πείτε, μπορεί του Κλισθένους θέλω εγώ, που έκανε όλες εκείνες τις λεπτομέρειες για να μπορέσει να περπατήσει αυτό το σύστημα, μεταξύ των οποίων και το κληρωτήριον. Ποιος θα πει να πηγαίνει, να μην υπάρχει άνθρωπος που να μην συμμετέχει στα κοινά. Άσε που είχε το θράσος, το σοσιαλιστικό θράσος, να τους δίνει και μισθόν. Η λέξη μισθός είναι της εποχής εκείνης. Παίρνανε 3 οβολούς την ημέρα αυτοί που ήταν ηλιαστές. Λέω λοιπόν, να εμφανίζονται μπροστά κατά φιλήν, να μπαίνουν στις 10 πύλες και μπροστά σε κάθε πύλη να υπάρχει ένα κληρωτήριο στο οποίο βγάζαν την ταυτότητά τους. Ταυτότητα αυτή ήταν παλιά μάρμαρα συνεχεία Μπρούζας, που είχε το όνομά του, τη φυλή του κτλ. Χλαπ, το βάζανε
τη θέση εκείνη και συνεχεία δεν θέλω να σας πω πώς λειτουργούσε το κληρωτήριο που ήταν ουσιαστικώς μία μηχανή, λέει ο Αριστοτέλης. Πού είμαι τώρα, από κάτω. Γνωσιακές ανάγκες. Εντάξει. Ο άνθρωπος, είπαμε ότι ζούσε με το μύθο, άρχισε η γνώση κάποτε κυρίως λόγω του φρούτου αυτού της επιστήμης των Ιώνων. Περάσαμε στην επιστήμη, έτσι. Υπηρετήθηκε η επιστήμη από την τεχνολογία. Η σταύρο γονιμοποίηση μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, την έχουμε καλλιεργήσει και εδώ από αυτή την έδρα. Όμως εδώ θα πούμε το απλούστερο όλων, ότι η τεχνολογία ήρθε το αντίδωρο, ως αντίδωρο για αυτά που απόλαυσε από την επιστήμη, για να γίνει αυτό το boom της ελληνικής τεχνολογίας μετά την επιστημονιοποίηση λόγου, δηλαδή μετά τον Θαλή, λέω ως αντίδωρο να προσφέρει όργανα μετρήσεως, τα οποία είναι τεχνήματα. Για να μην φτάσουμε σε εκείνη την κορύφωση των οργάνων μετρήσεως που είναι ο μηχανισμός των αντικυθύρων, για τον οποίο τώρα πια νομίζω ότι είναι σχεδόν ανακοινώσιμο, γιατί το είπε και το μουσείο, ότι η νέα έκθεση που ετοιμάζουμε για τον ερχόμενο Απρίλιο-Μάιο, που θα κρατήσει ένα έτος ολόκληρο, για τον μηχανισμό αυτόν, πλουσίως αναδεδειγμένων από κάθε πλευρά, ώστε να και εδώ για τις καθημερινές ή ο λιγότερο καθημερινές ανάγκες ο πλούτος της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Τέχνη, αυτό δεν είναι ανάγκη. Αυτό και αν είναι ανάγκη. Διότι όπως υποστηρίζουμε, 18 ώρες το 24ωρο ζεις εν τέχνη, με αισθητικό ενέργημα και τις υπόλοιπες με όλα τα άλλα. Μα λέει και τη νύχτα που κοιμόμαστε, κατεξοχήν, διότι τα όνειρα είναι αισθητικής κατηγορίας, διότι παίρνει κάτι διασπασμένα πράγματα, τη ταλέπορη συνείδηση, τα μορφοποιεί, τους δίνει μάλιστα, άκουσε να δεις, μέσα στην ώρα του ύπνου σου ακούς, μυρίζεις, προχθές μύρισα, και μπαπ, μύρισα στον ύπνο μου. Μυρίζεις, ακούς, χαϊδεύεις, εκεί πια όλοι σας θα έχετε τέτοιες εμπειρίες, σκανδαλώδη σημεί. Και τα αντίστοιχα αισθητήρια είναι απλώς κρυωμένα και δεν κάνουν τίποτα απολύτως και είναι όλα εδώ μέσα. Όλη αυτή η μορφοποίηση, λέω, του υποσυνειδήτου ή όπως άλλο θέλετε να το πείτε, σε ένα μόρφωμα καλό ή κακό, με όλες τις απελευθερωτικές του ικανότητες που έχει, είναι εν τέχνη, δεν είναι εν λόγο, δεν είναι με την ηθική μέθη, με τη μέθη στο διπλανό. Εν πάση περιπτώσει, ας τις φιλοσοφίες, ζωγραφική, τα χρώματα. Σου πω τα αρχαιοελληνικά χρώματα. Ευτυχώς, χάρη στα μακεδονικά, ξέρουμε καλύτερα ποια ήταν η ελληνική ζωγραφική και τώρα που ήταν και το έτος χημίας και είναι ακόμα το έτος χημίας και μιλούσαμε για την αρχαιοελληνική χημεία, εδώ έχω σημειώσει μόνο ό,τι λέει ο Θεόφραστος για το ψημίθιον, λευκός σμόλιουδος. Ή ακόμα, εκείνα που λέμε για τα μάγουλα της Ασπασίας που δεν πήγαινε καλά διότι χρησιμοποιούσε υδράργυρο, κυνάβαρης είναι θιούχος υδράργυρος, ερυθρός. Και επειδή και αυτό υπήρχε σκεύασμα για να μπορέσεις να κάνεις θιασίδη, ήτανε μια συμβολή, αν θέλετε, της πρακτικής τεχνολογίας της εποχής προς μια κατεύθυνση καλλιτεχνικής φύσεως. Όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσαμε να πούμε τα ίδια πράγματα για την γλυπτική. Την γλυπτική και μόνο η τεχνική, κυρίες και κύριοι, η τεχνική της χυτεύσεως του κρατερώματος, του μπρούντζου, με την προσπάθεια να φτιάσει αυτά τα λειτουργήματα. Λίγα μπρούντζινα λάλματα έχουμε, διότι ξαναχυτεύονταν ξανά ή διότι ενδεχομένως καμιά φορά βρίσκονται σε κανένα υπόγειο ακόμα και δεν τα έχουμε πάρει είδηση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ολίγα. Γιατί είναι ολίγα, εκεί είναι όμως ένα θαυματουργό αποτέλεσμα. Η τεχνολογία παραγωγής αυτού. Όχι τόσο η τεχνολογία της μεταλλουργίας για να κάνεις το κατάλληλο κρατέρωμα με την κατάλληλο ποσοστό κασιτέρου ώστε να κάνεις του δερβενίου τον κρατήρα που έχει υψημένο ποσοστό κασιτέρου γιατί έπρεπε να είναι σκληρότερος ή να κάνεις, ξέρω εγώ, ένα εμπόλιον που έπρεπε να έχει λιγότερο για να είναι μαλακότερος. Όχι τόσο από αυτή την πλευρά των κραμάτων. Όσο από την τεχνική που φτιάνεις ένα πρόπλασμα έτσι αδρομερές, του βάζεις και ένα ξύλο μέσα από άργυλο το ψήνεις και συνεχεία έρχεσαι και φτιάνεις το άγαλμα με τα χέρια σου, εσύ ο άγαλματοποιός, ο νέος δέδαλος, το φτιάνεις με κερί.
τη μητούλα του, το αυτάκι του, το χαμόγελο, τις τρίχες, όλα με κερί. Γρούτσου, γρούτσου, γρούτσου. Και αφού το φτιάσες και λες, να το τελειώσαμε, λες τελειώσαμε, αλλά λιώσαμε. Διότι αφού είναι από κερί, τι θα γίνει. Και τότε αρχίζει η επόμενη φάση που είναι, το λέω για εκείνους εξημών τους νεοτέρους που δεν ξέρουν πώς γίνεται. Μήπως και μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς δικά μας αγάλματα, γιατί όχι. Είναι μια θαυμάσια, απελευθερωτική και κοινωνικώ ωφέλιμη πράξη. Φτάνει να την αγκαλιάσουν και οι Δήμοι, να υπάρχει στις πλατείες να μπορεί να γίνεται αυτό. Λέω λοιπόν, εκεί έπεφτε πρώτα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα κενό. Μέσα στο κενό αυτό να μπορέσει να έχει. Ναι, αλλά πρώτα έπρεπε να σωθεί η μητούλα. Η μητούλα θα σωζότανε με άργυλον που έπρεπε να χωθεί μέσα, να ψηθεί, ώστε να αποτυπωθεί πλέον μια και καλή πυρήμαχος η μητούλα. Μετά έφευγε το κερί φυσικά και στο γέμισμα του κεριού έριχνες τον μπρούντζο σε μια κατάσταση υψηλής θερμοκρασίας. Το κεραμικό δεν είχε ανάγκη, ούτε μορφή να άλλαζε, ούτε επηρεαζόταν από τις θερμοκρασίες. Έσπαγες εν συνεχεία γύρω-γύρω την άργυρο και έφτιανες το άγαλμα. Μακρηγόρησα εδώ, πρέπει να τελειώσω. Το πολύ σε 5 λεπτά. Τι ώρα με βάλατε εδώ πάνω? Και τέταρτο αρχίσατε. Εγώ. Έχετε. Όχι, έχω. Θέλω νούμερα. Και τέταρτο αρχίσαμε. Έχω άλλα 5 λεπτά. Αυτό είναι το καλό. Αυτό προσπαθώ να εκμεύσω. Λοιπόν, ή στην μουσική τώρα, επειδή είναι και γνωστή εδώ, πρέπει να πω και για τη μουσική στο όφελό σου. Τι άλλο θέλεις, τι άλλη φοβερή βοήθεια της τεχνολογίας παραπάνω από την υδραυλή? Τι άλλο θέλεις? Ένα όργανο απίστευτο που έχει μαζωμένες όλες τις τεχνολογίες μαζί, τα πάντα. Και όποιος δεν ξέρει την υδραυλή, ας δει την ταινία του Διόλκου. Μέσα εκεί υπάρχει και μία υδραυλή. Δεν υπάρχει όμως αυτό το θράσος του ήρωνος του Αλεξανδρέως, ο οποίος είπε: εγώ δεν μπορώ να βλέπω το δούλο να τρομπάρει έτσι για να δουλέψει η δίχρονη Αντλία του Κτισιδίου, για να δώσει αέρα να παγιδευτεί μέσα στον πνιγέα και εν συνεχεία να πάει στα πλήκτρα και στους αυλούς. Δεν μπορώ να βλέπω το δούλο. Και βάζει εκεί κάτι το τελείως ανθεληνικό, που είναι μια ανεμογεννήτρια. Και με την ενέργεια του ανέμου και με μια πάρα πολύ εύσχημα μετατροπή της κυκλικής κίνησης σε επαναλαμβανόμενη γραμμική, τροφοδοτεί με ενέργεια την Αντλία κλπ. Λέω ανθεληνική, διότι ως γνωστόν, οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενάντια στις ανεμογεννήτριες, διότι είναι άσχημες, διότι εμείς είμαστε λαός διλετάντικος. Εμείς έχουμε μια αντίληψη περί του ωραίου, την οποία κανένας ηλίθιος Γερμανός, Αμερικάνος, Άγγλος, Ιταλός δεν μπορεί να μας αγνοήσει. Και μας κάτω η ολική ενέργεια, μηδέν αύξηση της ικανότητας της Ελλάδας να παραγάγει ολική ενέργεια εξαιτίας αυτής της πανεθνικής ηλικιότητας. Κλείνει η παρένθεση. Να πάμε λίγο και άλλα πράγματα εδώ. Υγεία, να πω για την υγεία στην Αλεξάνδρεια. Ήρθε η στιγμή, μια που μιλούσε για την Αντλία του Κτισιδίου, μωρέ πώς τον λέγανε, Εραστίστρατος ήτανε, ένα άλλο όνομα ενός μεγάλου ιατρού Αλεξανδρινού, ο οποίος πρωτομίλησε για τις βαλβίδες της καρδιάς, λέγοντας ότι αντέγραψε τη διβάλβηδη Αντλία του Κτισιδίου, τη δίχρονη που ξέρετε μέχρι και χτες, τις πυροσβεστικές αντλίες. Ότι αυτό το μοντέλο χρησιμοποίησε για να δει πώς δουλεύει η καρδιά, ή, όπως λέγει ο Γεωργιάνος, οι περίφημες μηχανές των Αλεξανδρινών ιατρών για τα ορθοπαιδικά. Τη διάταση για τη σπονδυλική στήλη, της ανατάξεως των, πώς τον λέμε, των θράψεων, τέλος πάντων, των καταγμάτων, ευχαριστώ. Τα αναφέρω τελείως προχείρος, να τελειώνουμε σιγά σιγά. Καλά, κάποια στιγμή έχω σημειώσει εδώ και το όνομα του Διοσκουρίδη, γιατί κάπως από τα φάρμακα. Τα φάρμακα αυτά, πάρα πολλά από τα φάρμακα αυτά, είναι εκατοντάδες συνταγές, μερικά από τα οποία έχουν να κάνουν με προχωρημένα θέματα πρακτικής χημίας. Να υπηρετήσουμε και το θέατρο με την τεχνολογία. Λέει, ο απομηχανής Θεός. Γιατί όχι? Να έχεις μια άλλη μπούμα που να βγαίνει από πίσω, να κατεβάζει το Θεό και κάτι καταπακτές και όλα αυτά που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, για τα οποία η έρευνα που έχουμε είναι φτωχή, διότι η γραμματεία είναι φτωχή. Αλλά θα πω ακόμα και το άλλο θράσος. Το αυτόματον θέατρον του ήρωνος του Αλεξανδρέως, αυτό είναι όντως δικό του, το οποίο έχει μια παράσταση 7 ολοκλήρων λεπτών, πλήρως αυτοματοποιημένη, με ένα σπάγκο μήκους 100 μέτρων, ο οποίος είναι περιελιγμένος μέσα στο κουβούκλιο που δεν το βλέπετε εσείς, και ο οποίος με κάποιο βάρος που πέφτει αργά αργά μπορεί και εκτυλίσσεται
και παρουσιάζει αυτές τις φοβερές πράξεις του ήρωος ναυπλίου και πώς τον σκοτώνει τον Αίαντα και πώς η Αθηνά απίστευτον αλλά βοηθάει στην δολοφονία του Αίαντος μέσα στη θάλασσα που πνίγονται τα καράβια των Αχαιών και όλα αυτά πάλι σημείο προς σημείο με όλες τις περιγραφές του ήρωνος τις οποίες είχαμε το θράσος χάρηση στον κύριο Κοτσαρά στο πλαίσιο της ΕΜΕΤ να γίνει μια πλήρης αναπαραγωγή του οργάνου και μια πλήρης παράσταση την οποία μάλιστα την έχουμε και σε ένα βίντεο. Τελειώνω πώς. Καλά, οι λατρευτικές ανάγκες δεν θα πω, δεν θα μην πω τίποτα. Για τον αθλητισμό δεν μπορώ να μην το πω. Ξέρετε ότι την ώρα που ξεκινάγανε οι δρομείς, όποιος τολμούσε και ξεκινούσε λίγο νωρίτερα που, από τον αφέτη που έλεγε έξυλο, φίδι μαύρο, όχι μόνο μαύρο, τον κάνανε μαύρο στο ξύλο. Ενώπιον χιλιάδων θεατών εξυλοκοπεί το, ο αυτός που πετάχτηκε ο εξυπνάκιας, εξυλοκοπεί το εκεί επιτόπου. Και όλο αυτό δεν κράτησε πολύ καιρό, διότι εν συνεχεία ήρθε η τεχνολογία και χάρισε στα στρεπτικά ελαττήρια μπόρεσε μέσω της ίσπληγος, όπως λέει και ο υποβολεύτης μου, να μπορέσει να λειτουργήσει τι, να πέφτουν ξαφνικά το φράγμα των κατακορύφων στυλίσκων με τους οριζόντιους με τα οριζόντια, όπως τα λέμε, σκήνια, να πέφτει απότομα και από εκεί πέρα ο καθένας ξεκινούσε. Αυτό το πέφτει απότομα, ξέρετε πόσο απότομα πέφτει. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να βγάλω ένα μολυβάκι και ένα λαστιχάκι, να φτιάξω ένα στρεπτικό ελαττήριο, να το βάλω εδώ και να το αφήσω να κάνει κλακ και να πέσει κάτω. Άλλη αυτό είναι η Ισπλίξ. Και αυτό είναι μια τεχνολογία, στην ΕΜΕΑ εφαρμόστηκε καλά και μάλιστα και στους αγώνες που θα γίνουν του χρόνου πάλι θα εφαρμοστεί και θα γίνουν πραγματικοί αγώνες. Τελειώνω με το μύθο του Προμηθέως στην έκδοση την ωραιότερη, την ανθρωπικότερη, σχεδόν θα έλεγα ανθρωπική έκδοση του μύθου στον Πρωταγόρα. Πλατωνικό εμένα, αλλά Πρωταγόρα ωστόσο, που είναι μια αντίφαση. Όπου εκεί, όταν έγινε η δημιουργία, νομίμως ο Προμηθεύς με τον αδερφούλη του, νομίμως είχαν εντολή. Αυτά που λένε ότι πήγαν και κλέψαν απολύτως τίποτα. Πήγαν και κάναν δύο. Και λέει, μπαμπά όμως, λέει, εδώ την πατήσαμε διότι φτιάσαμε αυτό το ανθρώπινο γένος που είναι γυμνό, ανυπόδειτο, δεν έχει τρίχωμα και δεν έχει φωλιά και θα το φάνε και τα θηρία. Τι να κάνουμε, και τότε επαναλαμβάνω, νομίμως προσφέρει τι άλλο, έντεχνον σοφίαν. Πού τη βρήκε, από το κεφάλι της Αθηνάς. Λέει, την έκλεψε, όπως την έκλεψε, το κεφάλι της Αθηνάς, τι λέτε. Δεν κλέπτονται αυτά, αυτή ήταν θεία βούλησης. Δεν είναι η μόνη θρησκεία η οποία ιερώνει την τεχνολογία ως θεμελιώδη ανθρωπική ανάγκη, έτσι. Αλλά είναι ίσως από τις σπουδαιότερες. Και από εκεί και πέρα όμως, λάδωσε το αντερό τους, μαζευτήκανε, άρχισε το εμπόριο, αυτό, μαζεύτηκαν πόλεις κτλ. Αλλά έλα ρε γαμώτο που ειδίκουν αλλήλους και διευθύροντο. Πλακώνοντας το ξύλο, σκότωνε ένα τον άλλο και ξαναφύγανε στη ζούγκλα. Και τότε προσωπικός ο Ζεύς είπε, την πατήσαμε πάλι, δεύτερο λάθος της δημιουργίας, μια θρησκεία που αναγνωρίζει τα λάθη της δημιουργίας. Και τότε προσφέρει αυτό που ξεχάσανε να προσφέρουν πριν. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το τελευταίο που μέσω εξαφορμής της τεχνολογίας φαίνεται να προσφέρεται προς το ανθρώπινο γένος, που είναι εδώ και δίκη. Αυτά πρόσφερε για να αντισταθμίσει τις παρενέργειες τεχνολογίας. Το κακό είναι ότι αυτό το είδος όμως δεν είναι αναλώσιμο σαν το χάμπουργκερ. Λες, εδώ και δίκη μας έδωσε, το φάμε παιδιά να γίνουμε καλά. Δεν γίνεται. Θέλει άλλου είδους προσωπική μέθεξη και εύχομαι όλοι να το αποκτήσουμε το είδος. Ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη που μου ακούσατε.